Γιατί το κάνεις αυτό? Χθες το βράδυ κάτι είπαμε. Μη βιάζεις ένα λεπτό. Είπαμε να μην ξαναβρεθούμε. Να περάσω? Καλύτερα όχι. Μου ζήτησε να μάθω τη συνέχεια της ιστορίας Λαζαρίδη. Έμαθες τη σχέση έχει ο μόνος και ο πατέρας μου? Αυτό ήρθα να σου πω. Ωραία, παίρνω. Είσαι έτοιμη να ακούσεις? Καιρό τώρα. Ωραία. Λοιπόν, η συνέχεια της ιστορίας έχει ως εξής. Μετά την αυτοκτονία του Σπύρου Λαζαρίδη, η γυναίκα του, Αντιγόνη την έλεγαν, εξαφανίζεται. Και εμφανίζεται πάλι μετά από πολλά χρόνια, όπου απαιτεί να τους δώσουν τα κέρδη που είχαν κλέψει από τον άντρα της, ο πατέρας του και ο Γερολίτρας. Ναι. Ο Μάνος που μπαίνει σε αυτή την ιστορία. Ακριβώς εδώ. Τώρα πια τη θέση του Γερολίτρα την έχει πάρει ο Μάνος. Οπότε ο Μάνος με τον πατέρα σου, μη θέλοντας να της δώσουν το μερίδιό της και θέλοντας να την ξεφορτωθούν, της προσφέρουν και καλά ένα πίνακα σαν προκαταβολή, μεγάλης αξίας πίνακα. Και της λένε ότι τα υπόλοιπα θα της τα δώσουν αργότερα. Και? Ο πίνακας αυτός ήταν κλεμμένος. Δηλαδή μου λες ότι τι? Οι δικοί σου ειδοποίησαν την αστυνομία. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτή η γυναίκα κατέληξε στη φυλακή. Και πού είναι τώρα? Ζει? Δεν ζει. Θα καθίσω? Ναι. Και γιατί δεν της έδωσαν τα λεφτά? Γιατί τα φάγανε από τον Λαζαρίδη στην αρχή? Γιατί τον οδήγησαν στην αυτοκτονία? Γιατί γενικώς υπάρχει στον κόσμο τέτοια απληστία και ανετοιμότητα, ας πούμε? Για πες μου τώρα τι μπορεί να απαντήσει κανείς αυτό. Γιατί έτσι είναι? Εσύ που τα έμαθες όλα αυτά? Έχω άκρες και ανθρώπους που με εμπιστεύονται στην πιάτσα. Ρώτησα τους κατάλληλους και το έμαθα. Δεν δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Και γιατί οι δικοί μου σε συνδέουν με αυτή την ιστορία? Γιατί πιστεύουν ότι εσύ θέλεις να τους εκδικηθείς? Μου θυμίζει τα μικρά παιδιά, ξέρεις, που αρχίζουν να μαθαίνουν τον κόσμο και ρωτάνε συνέχεια γιατί και γιατί. Μπορεί να μην είμαι μικρό παιδί, αλλά σίγουρα τώρα μαθαίνω τον κόσμο κι εγώ. Και μάλλον δεν σ' αρέσει καθόλου. Γιατί σε συνδέουν με αυτή την εκδίκηση? Δεν ξέρω, ξανά. Δηλαδή μου λες ότι δεν έχεις καμία σχέση με την οικογένεια Λαζαρίδη? Απολύτως καμία. Τότε γιατί σε υποψιάζονται? Δεν ξέρω, ίσως επειδή είμαι σε αυτό το χώρο με τα έργα τέχνης, επειδή πήρα τον όμιλο. Δεν ξέρω τότε, να σου πω. Αυτή την απάντηση μόνο εκείνη μπορώ να σου δώσω. Δεν πρόκειται να μου τη δώσω. Πάντως τώρα ξέρεις όλη την ιστορία. Εντάξει, άμα θες, κάνε και τη δική σου έρευνα, να βγάλεις τις δικές σου άκρες, αλλά εγώ ό,τι έμαθα, στο είπα. Ωραία. Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ. Δεν μπορώ να σου πω χαρά μου που σε βοήθησα, γιατί δεν μ' αρέσει να σε βλέπω έτσι καθόλου. Καλύτερα να πηγαίνεις τώρα. Καλύτερα να πηγαίνω. Γεια σου.